τη ζωή του έχασε σήμερα με τραγικό τρόπο ένας 79χρονος ψαράς από το Τρίκερι Μαγνησίας. Ο άτυχος άνδρας έφυγε από το σπίτι του στις 6 το πρωί και στις 1 το μεσημέρι σύζυγός του ανησύχησε αφού δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής. Στην περιοχή ειδοποιήθηκε και έσπευσε άμεσα ένα αλλιευτικό σκάφος, τα μέλη του οποίου εντόπισαν το πτώμα του άτυχου ψαρά. Με τη συνδρομή των κατοίκων, το άψυχο σώμα ανασύρθηκε στην ακτή και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε και η βάρκα στην οποία επέβαινε. Είναι προσέκρουση στα ρηχά. Είναι βραχώδης εκεί το μέρος. Είχε μια τρύπα μπροστά στην πλώρη του, δεξιά στην πλώρη του. 30 επί 30 περίπου μια τρύπα. Είναι ξύγινο το σκάφος, επαγγελματικό. Η βάρκα του είχε βουλιάξει, γεγονός που μαρτυρά πως έδωσε μάχη για να κρατήσει το σκάφος ακέραιο, χωρίς όμως να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και ο ίδιος. Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια του θανάτου δείχνουν ότι πρόκειται για πνιγμό, ενώ ακολούθησαν οι διαδικασίες νεκροψίας νεκροτομής.